ένα ακόμα throwback game για τα 10 χρόνια Miss Bloom με τη Λιδία Παπαϊωάννου! Μπορείς να μιλήσεις και Miss Bloom. Miss Bloom θα στεφτεί στο τέλος, δεν ξέρω. Πρέπει να απαντήσεις σωστά σε 4 ερωτήσεις που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή. Μόνο να απαντήσω. Μόνο αν απαντήσεις, είναι πολύ εύκολες. Έχουν να κάνουν με social media και internet γενικότερα. Και επειδή εσύ ασχολείσαι πάρα πολύ με τα media, τα social, σίγουρα θα τις ξέρεις. Σε ποιον, ποια τραγουδοποιό ανήκει το τραγούδι Shape of You που έκλεισε τη δεκαετία ως το πιο streamed τραγούδι στο Spotify. Α, αλήθεια. Ναι. Και, ναι. Ο Ed Sheeran, εντάξει. Ο Ed Sheeran, πανεύκολο. Συγχαρητήρια. Είσαι έτοιμη για δεύτερη ερώτηση. Ναι. Το TikTok είναι η εξέλιξη ποιας άλλης πλατφόρμας πολύ δημοφιλούς σε εφήβους λίγο πιο παλιά. Musical.ly. Πάρα πολύ σωστά. Βλέπεις μία φωτογραφία σε λευκό φόντο. Α, είναι σχολικό. Λίγο. Όχι, σκέψτε, θα σου εξηγήσω. Βλέπεις ένα λευκό φόντο και μπροστά ένα αυγό. Ναι. Τι σου έρχεται στο νερό και γιατί? Μου έρχεται το Twitter λίγο και μου έρχεται και αυτό που είχε κάνει με το αυγό, το Διέκ που δεν ξέραμε ποιανού είναι και μετά. Αυτό με την Ellen DeGeneres κάτι, ε? Σωστά! Είναι η viral φωτογραφία με το αυγό στο Instagram! Παιδιά, είναι η Miss Bloom από τώρα! Αλλά θα κάνω και την τέταρτη ερώτηση. Το έχουμε! Τέταρτη και τελευταία ερώτηση. Πότε έγινε επίσημη λέξη της αγγλικής γλώσσας η λέξη influencer? Σου έχω τρεις εναλλακτικές. Dammit. Ένα. Την ξέρεις. Όχι, σε τι θα το πάω. Το 2018, ναι. Το 2019 ναι. Ή το 2017. Περίμενε, άκου. Το 2018, κοίταμε. Το 2018, το 2019 ή το 2017. Το 19 θα πω. Πάρα πολύ. Στην τύχη. Εμείς, εμένα μου αρέσει πιο πολύ τσιτσιφλέτσερ να το λέω. Τσιτσιφλέτσερ, ναι. Τον influencer, ε. Όχι, τον ναι. Ναι, τσιτσιφλέτσερ. Και εγώ αν θέλω να στηθώ και θέλω να πάω προς τα εκεί θα πω τσιτσιφλέτσερ. Συγχαρητήρια. Miss Bloom 2011-2021 είναι η Λιδία Παπαϊωάννου. Μάλλον είναι και η Λιδία Παπαϊωάννου, συγχαρητήρια. Και τώρα θα έρθει η τούρτα. Ταραν! Δεν έχει κεράκι. Όχι, αλλά μπορούσα να κάνεις μια ευχή για τα 10 χρόνια Miss Bloom. Σας εύχομαι να είστε πάντα πάρα πολύ μπροστά, ώστε να σας κινητοποιεί αυτό, έτσι να είστε πολύ δημιουργικοί και δημιουργικές και να υπάρχετε για πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σβήνω ώρα το κερί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λιδία Παπαϊωάννου.